Ανακοινώθηκαν τώρα, κυρίες και κύριοι, σήμερα οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων. Από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, οι υποψήφοι θα μπορούν να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο ηλεκτρονικά. Φέτος οι εισακταίοι ανέρχονται σε 69.288, αριθμός μειωμένος κατά 8,94% σε σχέση με πέρυσι. Τέλος σε μεγάλο μέρος της αγωνίας των υποψηφίων και των οικογενειών τους δόθηκε σήμερα με την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Οι βαθμοί αναρτήθηκαν στα σχολεία όλης της χώρας, ενώ από το μεσημέρι είναι διαθέσιμοι και από την ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που ανέκυψαν στα μαθηματικά και τη φυσική έκαναν πολλούς υποψηφίους να απογοητευτούν με τις βαθμολογίες τους. Μαθηματικά 8,8, φυσική 10,6. Είχα διαβάσει, απλά και τα θέματα ήταν απαιτητικά. Δηλαδή δεν πήγαινε σαν διάβαση. Ήταν και πολλά και δύσκολα βασικά. Και αυτό είναι και στη χημεία τα ίδια. Αλλά εντάξει, εκεί που σου φαίνονται εύκολα, ξαφνικά πέφτεις. Οπότε, εγώ νόμιζα ότι είχα γράψει 18,5 βιολογία γενικής και έγραψα 16. Οι νέοι και οι νέες που έδωσαν τον αγώνα τους, έδωσαν τη μάχη τους. Άλλοι έχουν πετύχει καλά αποτελέσματα, άλλοι λιγότερο καλά. Η ζωή είναι έτσι. Αυτοί που σημείωσαν λιγότερο καλά αποτελέσματα θα πρέπει να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, γιατί έχουν πάντα την ευκαιρία να αγωνιστούν ξανά και να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Δεν θέλω να ασχοληθούν τα παιδιά με τις βάσεις καθόλου. Mm-hmm. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι κάνουμε το μηχανογραφικό μας σωστά. Ξεκινάω πάντα από αυτό που θέλω, ανεξάρτητα από τα μόρια που έχω. Mm-hmm. Διότι το πιο τραγικό είναι να πω δεν φτάνω αυτή τη σχολή, δεν τη δηλώνω. Να πέσουν οι βάσεις, να έβλεπα ότι θα την έφτανα και να τρελαθώ. Ένα μεγάλο λάθος που γίνεται είναι να ακολουθώ τη φθήνουσα σειρά των βάσεων. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, πτώση των βάσεων αναμένεται στο δεύτερο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο των πολυτεχνικών και φυσικομαθηματικών σχολών, καθώς και στο πέμπτο πεδίο των οικονομικών σχολών. Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι αναμένεται να παραμείνουν οι ιατρικές και νομικές σχολές. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας βρίσκονται ήδη τα πρότυπα των μηχανογραφικών δελτίων, ώστε οι υποψήφοι να προετοιμάζονται για την ηλεκτρονική υποβολή που πρόκειται να ξεκινήσει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ πρώτης ομάδας θα ανακοινωθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων στις αρχές Ιουλίου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να αρθεί και η επιστράτευση των εκπαιδευτικών, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Παιδείας σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.